Δανειολήπτες, οι οποίοι βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση, έχουν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη, έτσι, που δίνει μια δικάσιμο σε 20-25 χρόνια, μάλλον σε 10-15 χρόνια, αλλά στο μεσολαβούν διάστημα δίνει την ευκαιρία στον δανειολήπτη που έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη να έχει μια ευνοϊκότερη αντιμετώπιση και σε ορισμένες περιπτώσεις να μην πληρώνει. Καταρχήν να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του, είναι βασικό αυτό, πρέπει να το πούμε. Τι συμβαίνει όμως με τον νόμο Κατσέλη? Ο νόμος Κατσέλη έχει δύο βασικές αδυναμίες. Η πρώτη αδυναμία είναι ότι δεν αφορά όλους τους οφειλέτες που βρίσκονται σε αυτή τη θέση από επιχειρηματικά δάνεια. Δηλαδή δεν αφορά τις μικρομεσαίους επιχειρηματίες κτλ., που είναι μια μεγάλη κατηγορία. Mm-hmm. Αυτό είναι και ένα από τα αιτήματα, ας πούμε, του κινήματος. Δηλαδή στον νόμο Κατσέλη να μπορούν να υπάγονται και οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί σε μια κατάσταση υπερχρέωσης λόγω επιχειρηματικών δανείων. Το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι για να προσφύγει κανείς στον νόμο Κατσέλη χρειάζεται χρήματα, γιατί είναι μια κανονική νομική διαδικασία. Σημαίνει ότι πρέπει να στείλει εξώδικα στις τράπεζες κτλ. Δεν είναι πολύς κόσμος που έχει αυτή τη δυνατότητα. Βέβαια, όταν ο άλλος βρεθεί με τη θηλιά στο λαιμό, θα μπορέσει να δανειστεί κτλ. Και να προσφύγει στον νόμο Κατσέλη. Και είναι και ένα άλλο κομμάτι, ότι όταν ληφθεί μια απόφαση, είσαι υποχρεωμένος. Ανεξάρτητα πάλι αν είχες μια μικρή δουλειά, είχες να παίρνεις ένα μικρό εισόδημα από μια δουλειά, έχεις συμφωνήσει να δίνεις αυτές τις δόσεις, τότε στην περίπτωση που δεν είσαι συνεπής, μεγάλα από τα προβλήματα. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μια δικαστική απόφαση. Είναι μια δικαστική απόφαση. Σου λέει, έπρεπε να πληρώνεις 1.500 ευρώ το μήνα και σου έχει βγει μια απόφαση για 150 ευρώ. Αν δεν τα πληρώσεις όμως μία-δύο μήνες, τελείωσες. Τώρα να δώσουμε λίγο το ρεπορτάζ, να πούμε ποια είναι η κατάσταση με τα κόκκινα. Κάτσε ένα λεπτό να τελειώσει. Όχι, δεν πειράζει. Πείτε και θα έχουμε πολλά να πούμε. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, η κατάσταση γίνεται δραματικότερη προϊόντος του χρόνου. Λοιπόν, περισσότεροι από ένα στους τρεις δανειολήπτες βρίσκονται πια σε αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τα οποία έχουν πάρει στις τράπεζες. 300.000, έχουμε και μια σχετική κάρτα που δείχνει αυτή την εικόνα. 300.000 δανειολήπτες από 800.000 συνολικά είναι θα λέγαμε, σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Άλλοι δεν πληρώνουν, άλλοι πληρώνουν με καθυστέρηση. Είναι οι κόκκινοι λογαριασμοί των στεγαστικών δανείων. Δηλαδή, κινδυνεύουν αυτοί να χάσουν το σπίτι τους? Βρίσκονται σε περίπτωση, να πούμε λίγο τι θα γίνει και σε ποια κατάσταση βρίσκονται τώρα και τι κίνδυνο αντιμετωπίζουν. Mm-hmm. 30 δισεκατομμύρια είναι η αξία των κόκκινων στεγαστικών δανείων σε ένα σύνολο περίπου 80 δισεκατομμυρίων που έχουν δοθεί για στεγαστικά δάνεια. Λοιπόν, αυτό που ισχύει τώρα είναι ότι μετά που, που εξέπνευσε ο νόμος προστασίας πρώτης κατοικίας, ναι, έτσι, και μέχρι να έχουμε την απόφαση από το Υπουργείο, από το αρμόδιο Υπουργείο, είχαμε και προχθές τον κύριο Σταθάκη, έχει δοθεί ακριβώς στις τράπεζες, έχει υπάρξει μια άτυπη συμφωνία να μην προχωρούν σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Οι τράπεζες σε αυτή την περίοδο, μαθαίνουμε και δεν ξέρω αν τελικά θα προχωρήσουν ή όχι, ετοιμάζονται να στείλουν επιστολές σε δανειολήπτες οι οποίοι δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους για πάνω από 30 μέρες, έχουν δηλαδή καθυστερήσεις πάνω από ένα μήνα, και να τους ενημερώσουν ότι μπορούν. Έχουμε και μια σχετική κάρτα για να δούμε αυτή τη ρύθμιση, είναι η κάρτα 4. Και να τους ενημερώσουν ότι σύμφωνα με τον κώδικα διοντολογίας μπορούν να προσέλθουν στην τράπεζα μέσα σε 15 ημέρες. Αυτή είναι εδώ η κάρτα, μέσα σε 15 ημέρες, και να προχωρήσουν σε διακανονισμό ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Δηλαδή να επανακαθορίσουν τις δόσεις του δανείου, να σπάσουν το δάνειο σε δύο μέρη και να πληρώνουν το ένα και το άλλο να παραμένει παγωμένο. Αυτό ετοιμάζονται να κάνουν οι τράπεζες. Όμως, έχουμε πολλές αναφορές από πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έχει πάει ήδη στις τράπεζες, είναι συνεπής μέχρι τώρα, mm-hmm, και λέει από εδώ και μετά δεν έχω δουλειά, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, αυτό, κάντε μου μια διευκόλυνση. Δυστυχώς από ό,τι μαθαίνουμε, εισπράττει αρνητική απάντηση από τις περισσότερες τράπεζες. Δεν δείχνουν αυτή την κατανόηση και τη διάθεση να προσαρμοστούν στις επιταγές των καιρών και στις συνθήκες των καιρών. Έτσι, να το επισημάνουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το σχέδιο που έχει μετά από τις θέσεις που εξέφρασε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο οποίο προσανατολίζεται πλέον το αρμόδιο Υπουργείο, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα θα έχουμε την εξής ρύθμιση: προστασία πρώτης κατοικίας για το επόμενο εξάμηνο, το δεύτερο εξάμηνο, ελπίζω μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο να έχουμε την απόφαση
για το δεύτερο εξάμεινο του 2015 και ενδεχομένως για ένα μεγάλο κομμάτι μέρος του 2016, θα προστατεύεται η πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 200.000 ευρώ, εισόδημα έως 35.000 ευρώ, συνολική περιουσία 270.000 ευρώ και καταθέσεις. Έχουμε 15... κάρτα γι' αυτό, έχουμε την κάρτα, να την ξαναδούμε, είναι η κάρτα πρώτη. Ναι. Αυτά είναι τα κριτήρια, τα εισοδηματικά κριτήρια βάσει των οποίων θα προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Και τα λέμε τώρα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα καταβάλει κάποιο μικρό τίμημα ο δανειολήπτης. Έτσι. Έχει καθοριστεί και το ύψος του τιμήματος σε περίπτωση που, που οριστικοποιηθεί αυτή η λύση. Να τη δούμε. Κάποιος δηλαδή που έχει εισόδημα 10.000 ευρώ θα πληρώνει για αυτό το διάστημα της προστασίας δόση 24,7 ευρώ. Κάποιος που έχει 15.000, 133, 20.258 και 25.425. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι για να δει κάποιος και πώς διαμορφώνεται η πραγματικότητα. Κάποιος είχε πάρει ένα δάνειο το 2008. Mm-hmm. Είχε πάρει ένα σπίτι που τότε έκανε 200.000 ευρώ. Από το 2008 μέχρι σήμερα η αξία του σπιτιού του σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος έχει μειωθεί κατά 40%. Mm-hmm. Δηλαδή είχε πάρει ένα δάνειο για ένα σπίτι που έκανε τότε 200.000, σήμερα αυτό το σπίτι κάνει 120.000 και καλείται να ξοφλήσει ένα δάνειο για διπλάσιας αξίας. Διπλάσιας αξίας, δηλαδή. Αυτός είναι ο παραλογισμός. Λοιπόν, θα έλεγε κάποιος, γιατί δεν δίνει το σπίτι στην τράπεζα. Αφού δίνοντας λιγότερα λεφτά θα μπορούν να πάρουν ένα καινούριο σπίτι. Λοιπόν, οι τράπεζες δεν το παίρνουν, καταρχήν δεν το παίρνουν, αλλά αν το πάρουν, έτσι θα σου πούνε, το σπίτι που μας δίνεις κάνει τόσα λεφτά. Μας χρωστάς τόσα λεφτά, θα μας δώσεις και τα υπόλοιπα χρήματα. Και θα σου πάρουν και το σπίτι. Αυτή είναι δηλαδή η πραγματικότητα που υπάρχει. Λοιπόν. Λέγατε για τις εξώσεις και για την Ισπανία και ναι. Πάμε λίγο να μας πει κάτι και η κυρία Κατερίνη. Διότι έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τα κινήματα εδώ και σε σχέση με τους πληστηριασμούς. Υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Πληστηριασμοί Stop, οι οποίοι τι κάνουν. Καταρχήν να πω ότι ήταν πολύ ακριβής η εικόνα που πήραμε πριν. Υπάρχει η ομάδα Πληστηριασμοί Stop, υπάρχουν και άλλες συλλογικότητες. Υπάρχει ο Συντονισμός Συνελεύσεων Αττικής, υπάρχει το Δεν Πληρώνω. Δηλαδή έχουμε στο χώρο των κινημάτων ενάντια στους πληστηριασμούς αρκετές συλλογικότητες. Τι έχουμε κάνει σε όλο αυτό το διάστημα. Το πρώτο πράγμα που έχουμε κάνει μέσα από την ομάδα Πληστηριασμοί Stop και την Αλληλεγγύη για Όλους είναι ότι έχουμε φτιάξει έναν οδηγό, 25.000 αντίτυπα κυκλοφόρησαν και έγινε ανάρπαστος, όπου εξηγούμε ποιος είναι ο μηχανισμός του υπερδανισμού, γιατί δηλαδή βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την κατάσταση, εστιάζοντας σε δύο βασικά σημεία. Στο πρώτο σημείο, ότι στην πραγματικότητα ο δανεισμός, η υπερχρέωση κατασκευάστηκε σαν εργαλείο ελέγχου της κοινωνίας τα τελευταία 20 χρόνια. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι σήμερα το κεφάλαιο ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα ζητήματα χώρου για να βελτιώσει την κερδοφορία του η οποία απειλείται. Άρα λοιπόν έχουμε αυτά τα δύο πεδία και από εκεί ξεκινάει είναι η ουσία του προβλήματος. Έχουμε φτιάξει λοιπόν αυτόν τον οδηγό που περιγράφουμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς σαν ένα εργαλείο γνώσης για τους ανθρώπους. Mm-hmm. Γιατί όταν κάποιος παλεύει για κάτι πρέπει να ξέρει γιατί το κάνει. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθούμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους. Συγγνώμη, απλώς ότι βλέπουμε πλάνα από την εξώσεις Ισπανία. Που έχουν γίνει στην Ισπανία. Και όπου η κατάσταση είναι πολύ άγρια. Είναι τα σπίτια που έκτιζαν την περίοδο της Βμάριας στην Ισπανία. Έτσι, τα οποία έμειναν απόλυτα, πήγαν κάποιοι άστεγοι, θα κατέρεαν τα σπίτια και πήγαν κάποιοι άστεγοι έτσι, για να βρουν στέγη. Ούτως ή άλλως, μιλάμε για ένα απόθεμα που πλέον είναι άχρηστο. Στην Ισπανία είναι δραματική κατάσταση, διότι έχουν υλοποιηθεί ήδη 450.000 πληστηριασμοί. Και φυσικά πολλοί από αυτούς έχουν προχωρήσει και σε εξώσεις. Έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα στέγης και βέβαια εκεί υπάρχει το ΠΑΧ, η οργάνωση ενάντια στους πληστηριασμούς, η οποία έχει πάνω από 300 οργανώσεις σε όλη την Ισπανία. Έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά σε αυτή την ζωφερή συνθήκη. Για μας αποτελεί ένα πρότυπο από την καλή και από την κακή σκοπιά. Να μην φτάσουμε εκεί, ένα, αλλά και αν φτάσουμε εκεί, να ξέρουμε, να δούμε πόσο σπουδαία δουλειά έχουν κάνει στον τρόπο με τον οποίο στηρίζουν τους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Και τους εντάσσουν μέσα σε μια διαδικασία, προσπαθούν να βρουν σπίτια, έχουν ένα κίνημα καταλήψεων
το οποίο είναι ενδιαφέρον. Έχουν κάνει προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προσπαθώντας να θεμελιώσουν το δικαίωμα στην κατοικία με 1,5 εκατομμύριο υπογραφές. Έχουν κάνει μια σημαντική δουλειά. Ωραία, κυρία Κατερίνη, να πάμε όμως το τι κάνετε και εσείς. Είπατε ότι το πρώτο ήταν το πλαίσιο. Ακριβώς, να ενημερώσετε τον κόσμο το τι συμβαίνει. Ακριβώς. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε, έχουμε κάνει πάνω από 50 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία απέναντι σε αυτό το ζήτημα, γιατί η κυρίαρχη αφήγηση είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε είναι είτε μπαταχτσίδες, είτε άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, είτε στην τελική ανάλυση απλώς αποτυχημένοι. Mm. Εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι... Το 90% του κόσμου που χρωστάει όμως δεν έχει δουλειά. Ακριβώς. Και δεν μπορεί ότι είναι προϊόν της κρίσης. Έχουμε δει ότι η αύξηση των δανείων είναι μια καμπύλη ευθέως ανάλογη με την αύξηση ανεργίας. Άρα λοιπόν να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη θέση να απενοχοποιηθούν, να ενεργοποιηθούν, να φύγουν από την κατάθλιψη και την αίσθηση ας πούμε της καταστροφής και να μπουν σε μια διαδικασία να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Και πηγαίνετε στα ειρηνοδικεία. Και πηγαίνουμε και κάθε Τετάρτη στα ειρηνοδικεία όπου έχουμε καταφέρει και έχουμε σταματήσει, θα μπορούσα να πω, όλους τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όσους έχουν πέσει στην αντίληψή μας. Και σήμερα, παρότι όπως είπα υπάρχει αυτό το μορατόριουμ της κυβέρνησης με τις τράπεζες, είμαστε εκεί γιατί δεν θέλουμε, ενώ υπάρχει σε κρεμότητα αυτό το ζήτημα, να υπάρξει έστω και ένας άνθρωπος που να χάσει, αν θέλετε και από ατύχημα να πω, να χάσει το σπίτι του. Ωραία. Να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που θα πάρουν οι τράπεζες τα σπίτια, πείτε ότι κάνουν τους πληστηριασμούς και θα παίρνουν, τι θα τα κάνουν? Γιατί τι δύσκολο είναι τον κόσμο με κάποιο τρόπο να αποπληρώσει αυτά τα δάνεια? Εγώ πιστεύω, και να τα πάρουν, λέει, εγώ δεν πιστεύω να τα κάνουν. Ότι οι πληστηριασμοί δεν προχωράνε επιθετικά αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν ολοκληρώσει οι τράπεζες το σχέδιό τους για το τι θα τα κάνουν. Ωστόσο, θα τα κάνουν πολλά πράγματα. Καταρχήν, η απερχόμενη κυβέρνηση είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο αξιοποίησης των κενών σπιτιών, το οποίο ήταν σε μια εντελώς νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση. Ονειρευόταν γκρεμίσματα ολόκληρων περιοχών, αναπλάσεις από μεγάλες εταιρείες, δηλαδή μοντέλα που τα βλέπουμε στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης πια. Στο Λονδίνο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ξεσπιτώνονται χιλιάδες οικογένειες για να αναπλαστούν περιοχές όπου ζούσαν, ήταν περιοχές κοινωνικής κατοικίας, ζούσαν φτωχότεροι άνθρωποι και τώρα έχουν οικονομικό ενδιαφέρον. Και εδώ έρχομαι να πω ότι ακριβώς, παρότι ας πούμε, τα ζητήματα πληστηριασμού είναι πολύ έντονα στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ιρλανδία, υπάρχουν και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης επιθέσεις στη στέγη που γίνονται από την ίδια πολιτική αφετηρία που είναι στην ουσία οι πολιτικές λιτότητας, αλλά εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο. Κυρία Κατερίνη, υπάρχει μια διαφορά ότι εμείς περισσότερος κόσμος έχει ένα σπίτι σε σχέση με βόρειους λαούς που ανήκει σε πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού η πρώτη κατοικία. Δηλαδή, λίγοι είναι αυτοί που έχουν πολλά σπίτια. Ακριβώς. Αυτό από μια σκοπιά θεωρεί το πάντα κάτι θετικό. Δηλαδή, πριν από 10 χρόνια μπορούσαμε να πούμε ότι είχαμε μια ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα της τάξης του 88%. Σήμερα όμως, με το σταμάτημα της δανειοδότησης και με το ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να πουλήσουν τα σπίτια τους για να επιβιώσουν, αυτό το ποσοστό που ήταν από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης έχει φτάσει γύρω στο 75%. Δηλαδή δεν είμαστε πια στο πολύ ευνοϊκό επίπεδο. Για το τέλος, κυρία Κατερίνη, γίνεται μια πολύ σημαντική συνάντηση για τη στέγη, για ενημερώστε. Ακριβώς. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους που περιγράψαμε πριν, εδώ και καιρό βρισκόμαστε σε ένα συντονισμό με πολλές κινηματικές ομάδες από όλη την Ευρώπη που αντιμετωπίζουν και αυτές τις χώρες τους αντίστοιχα προβλήματα. Είχε γίνει πριν από καιρό τον Οκτώβριο μία συνάντηση πιο στοχευμένη στα ζητήματα πληστηριασμού στην Κόρδοβα στην Ισπανία. Εκεί έγινε η πρώτη επαφή και σήμερα, το Σάββατο και την Κυριακή, έχουμε μία πανευρωπαϊκή συνάντηση για το δικαίωμα στη στέγη. Γίνεται στην αρχιτεκτονική σχολή στο Μετσόβιο, στην Πατησίων. Θα έχουμε ανθρώπους από τουλάχιστον 20 συλλογικότητες κινηματικές από όλη την Ευρώπη, από το ΠΑΧ, από την Ιρλανδία κτλ. Και ευελπιστούμε ότι θα γίνει μία πολύ σπουδαία συζήτηση. Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να
έρθουν. Θα είναι 3 εργαστήρια το Σάββατο, 3 εργαστήρια την Κυριακή. Την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε και τα συμπεράσματά μας, επιδιώκοντας μία κοινή δράση, βέβαια. Μάλιστα. Ρε. Και αυτή είναι η κάρτα της εκδήλωσης, η αφίσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρίμα να έχουμε εκατοντάδες άδεια κτίρια, κτίσματα στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές άλλες περιοχές και να κοιμάται κόσμος στον δρόμο. Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς. Και ένα κρίμα. Από τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι οι εναλλακτικές πολιτικές. 17.000 και αυτό είναι και ένα αίτημα, και αυτό είναι και ένα αίτημα και του κινήματος των καταλήψεων. Για να δει κάποιος πώς αξιοποιούνται οι εγκαταλελειμμένοι χώροι, να το πούμε και αυτό, μπορεί να πάει στο παλιό λοστάσιο του Τσαούσογλου, στην Πειραιώς, και να δει πώς το έχει μεταμορφώσει σε πολιτιστικό πυρήνα το Φεστιβάλ Αθηνών. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Και τους δύο. Και τις δύο σας. Λοιπόν, πού πάμε εμείς να πάμε να δούμε τον καιρό. Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Μας είπε ο Καλιάνος ότι σήμερα θα κάνει κρύο, ετοιμαστήκαμε και πάμε, λοιπόν, αλλά για κρύο να δούμε. Δεν βλέπουμε. Για να δούμε τελικά. Καλημέρα. Θα έχει κρύο, καλημέρα. Για δεν θα έχει. Καλά, και εσύ περίμενες να βγεις να το μπουφάνεξο σήμερα, δεν γίνεται αυτά. Έφερα αλλά... Αλλά να σας πω την αλήθεια, ότι από τη Θεσσαλία και βορειότερα έχει πέσει πολύ θερμοκρασία. Σιγά σιγά θα πέσει και στις υπόλοιπες περιοχές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα και ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά περιόδους πολύ έντονες. Αυτή την ώρα που μιλάμε, σε τμήματα της Θεσσαλίας σημειώνονται πολύ ισχυρές καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, μου στέλνουν μηνύματα. Να είστε ιδιαίτερως προσεκτικοί από τις περιοχές της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα έρχονται σιγά σιγά νοτιότερα τις επόμενες ώρες. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά στους χάρτες που ακολουθούν, κυρίες και κύριοι. Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο σύνολο της επικράτειας. Νομίζω είναι χαρακτηριστικότατος ο χάρτης. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τίποτα παραπάνω. Και στο Ιόνιο και στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές από την Πελοπόννησο μέχρι και τη Θράκη. Ο καιρός θα είναι κατά περιόδους άστατος. Αυτή την ώρα είπαμε ισχυρές καταιγίδες στη Θεσσαλία. Νοτιότερα κατεβαίνουν ώρα με την ώρα τα φαινόμενα. Θα πλήξουν και την Αττική τη μεσημέρι.